Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε ήδη καμιά εβδομηνταριά, 15-16 περιμένουν στο λόμπι και συνεχίζουμε. Θα περιμένουμε ένα λεπτό όπως πάντα για να καθίσουμε όλοι στις θέσεις μας και να απολαύσουμε σήμερα την ένατη ομιλία στο Navigating Project Management Essentials με το Φάνη το Γιώτη να μας μιλάει για time management. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είμαστε ήδη 100, ένα πολύ καλό ακροατήριο. Καλησπέρα Φάνο, καλώς ήρθες. Μην το περιμένουμε στην επόμενη ομάδα webinars να μας μιλήσεις εσύ. Καλησπέρα Θάνο Τότσικα. Καλησπέρα Παναγιώτη από τη Σαουδική Αραβία. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα κύριε Βίκο. Και πάμε. Σήμερα είναι το ένατο event. Πηγαίνουμε καταπληκτικά. Στον προηγούμενο, όπως σας είχα πει στην αρχή, ξεπεράσαμε τις 1000 παρακολουθήσεις. Έχουμε περίπου 130 συμμετέχοντες σε κάθε webinar. Αυτή τη φορά, αυτή τη βδομάδα, θα ξεπεράσουμε τις 1000 ώρες παρακολούθησης. Έχουμε ένα μέσο όρο παρακολούθησης 50 λεπτά και 82% αυτών που παρακολουθούν κάθονται μαζί μας παραπάνω από 40 λεπτά. Έχουμε μέλη και μη μέλη. Καλούμε όλους να γίνουν μέλη μας. Εξασφάλισα ότι αυτοί που έχουν από τα μη μέλη που έχουν πολλές παρακολουθήσεις θα μπορούν να πάρουν guest pass, που σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν την ελληνική συμμετοχή και θα έρθω σε προσωπική επαφή μαζί τους. Τι μας ζητήσατε, contract management, cost estimation, generative AI, lean management, PMO, case studies, project management σε αθλητικά σωματεία, εκτός από το τελευταίο, το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο. Τα υπόλοιπα θα αποτελέσουν τον κορμό για μια σειρά παρουσιάσεων την οποία συζητάμε με το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβει η χώρα το Φεβρουάριο και Μάρτιο. Πολύ σύντομα θα έχετε νέα μας για αυτή τη καινούργια πρωτοβουλία. Ο Φάνης ο Γιώτης μας ζήτησε να του πάμε μια εκδρομή στα Τζουμέρκα και έτσι του βάλαμε μερικές φωτογραφίες, τουλάχιστον μια που δεν μπορούμε να τον πάμε, να χαρεί λίγο τον τόπο του. Σήμερα, Φάνη, μπορείς να συνδεθείς μαζί μας. Ο Φάνης ο Γιώτης είναι γνωστός. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτόν. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του PMI. Είναι μέλος μας από το 2005-2006. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος. Είναι ATP. Δουλεύει στη βιομηχανία. Δουλεύει το project management μέσα και έξω. Φάνη, καλώς ήρθες. Περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μας μιλήσεις. Καλησπέρα, για τον χρόνο. Λοιπόν, μπορώ να μοιράσω. Μπορώ, νομίζω. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε 155 ήδη, 156 και προχωράμε. Άρα, Φάνη, μην ανησυχείς, έχουμε ακροατήριο. Να περιμένουμε ένα λεπτό ακόμη. Όχι. Ξεκινάμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα μιλάμε για time management. Θα σας παρουσιάσω ένα πολυεργαλείο που λέγεται η περίφημη πέτρα του Τζόουν. Διαβάστε τι προβλέπει. Βροχές, δεν βρέχει, έχει ήλιο, χιονίζει, φυσάει, τα πάντα. Πολυεργαλείο. Λοιπόν, σύμφωνα με ένα πρόσφατο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε,
από τον Ben Flubia. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 49% των έργων είναι on budget, το 8,5% από τα μεγάλα έργα, το 8,5% είναι on budget και on time, και μόνο ένα στα 200 και μόνο ένα στα 200 έργα δίνει τα benefits τα οποία υπολογίζανε αυτοί οι οποίοι ενέκριναν το έργο. Ο Σπύρος σας είπε ότι είμαι ο Θεοφάνης ο Γιώτης, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω περισσότερα, θα με βρείτε στο LinkedIn. Πάμε να δούμε λίγο τι θα παρουσιάσω σήμερα. Σήμερα εγώ θα κοιτάξω τη διάσταση του χρόνου στα έργα. Αυτό που λέμε στην παρουσίαση time management. Εκτιμήσεις, απόλυτες και σχετικές εκτιμήσεις, αν εκτιμούμε σε διάρκειες ή σε effort, bottom up, top down, πώς κάνουμε εκτιμήσεις σε agile έργα, τι είναι το critical path, τι είναι το Monte Carlo και γενικά projections, πώς προβλέπω το μέλλον. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Time management ή schedule management. Όλοι χρησιμοποιούμε τον όρο time management. Κάποιος είχε πει ότι το time δεν το κάνουμε manage. Το time είναι το ρολόι το οποίο πηγαίνει μπροστά ένα δευτερόλεπτο συνεχώς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε manage το time. Τι κάνουμε manage? Το δικό μας χρονοδιάγραμμα πάνω στο χρόνο. Ο χρόνος τρέχει συνεχώς. Δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Και πάμε να δούμε μια εκτίμηση. Πότε θα πάρω τα δεδομένα? Του λέει δεν ξέρω, ο TEND δουλεύει στα δεδομένα. Πότε νομίζεις ότι θα τελειώσει? Δεν ξέρω, λέει, δεν είμαι ο TEND. Δώσ' μου, λέει, μια εκτίμηση. Ωραία, του λέει, από μία μέρα έως 7.000 χρόνια. Estimation. Όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε μπροστά στο χρόνο, εάν είναι σε μικρή απόσταση ο χρόνος, είμαστε καλύτεροι στις προβλέψεις. Αν όσο αρχίζει και φεύγει το time frame του χρόνου στο μέλλον, τόσο τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αν πάμε τώρα στο project management και πάμε και δούμε το έργο από την έναρξή του, από το initiation μέχρι το closing, εδώ μέσα δημιουργούμε διάφορα τρίγωνα με scope, time και cost. Σήμερα κοιτάζουμε την πλευρά του χρόνου προφανώς. Στην αρχή έχουμε ένα high level estimation του χρόνου. Αυτό λένε οι έρευνες ότι είναι συν πλην 50%. Όταν ξεκινάει το planning, έχουμε λίγο καλύτερη εκτίμηση για το πώς θα πάει το έργο και χρονικά και στο φυσικό το αντικείμενο και στο κόστος. Όταν τελειώσει το planning, μιλάμε για παραδοσιακό project management, εκεί έχουμε το baseline. Το baseline είναι η καλύτερη μας εκτίμηση. Είναι το βασικό σενάριο, είναι η βάση αναφοράς, όπως το λέμε στα ελληνικά, και είναι ουσιαστικά το project management plan με το οποίο πάμε να υλοποιήσουμε το έργο. Και υλοποιούμε το έργο, executing monitor και controlling και κάποια στιγμή το έργο κλείνει και θεωρούμε ότι το τρίτο με το τέταρτο τρίγωνο εδώ όπως είναι θα είναι τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε θέματα που έχουμε στο estimations. Ναι, συνήθως αφήνουμε τα πράγματα να περάσουν, μας πιάνει πανικός και μετά έρχεται το deadline και να έχουμε θέματα. Πρώτο πρόβλημα. Εκτιμούμε σε διάρκεια ή σε effort. Θέλω 4 εβδομάδες να βάψω το αυτοκίνητο και θα δουλέψω 24 ώρες. Κάνουμε ή δεν κάνουμε punting? Punting σημαίνει αυξάνω τη διάρκεια μιας δουλειάς για να είμαι καλυμμένος. Cover your ass. Νόμος του Parkinson, ο οποίος λέει ότι αν δώσεις σε κάποιον μία εβδομάδα για να σου κάνει τη δουλειά, θα την κάνεις σε μία εβδομάδα και αν του δώσεις ένα μήνα, θα την κάνεις σε ένα μήνα. Άρα η δουλειά διαστέλλεται για να χωρέσει το περιθώριο που έχει. Student syndrome. Διαβάζουμε τελευταία στιγμή για να περάσουμε το μάθημα. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και όταν είναι να κάνουμε μια δουλειά. Νόμος της μειούμενης απόδοσης. Εάν προσθέσουμε δεύτερο άτομο, πέφτει στο μισό η διάρκεια της εργασίας. Αν προσθέσουμε 10 άτομα, πέφτει στο ενδέκατον. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με estimations. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου Α και Β? Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την απλή ερώτηση, πρέπει να ξέρουμε τη μονάδα μέτρησης. Αν δεν ορίσουμε τη μονάδα μέτρησης, δεν μπορούμε να την βρούμε την απόσταση. Είναι άλλη απόσταση εάν η μονάδα μέτρησης είναι μέρες και άλλη μονάδα μέτρησης αν είναι χιλιοστό. Άρα μόνο και μόνο με τη μονάδα μέτρησης έχουμε αποκλίσεις. Projection της Nike 1984. Η Nike εκτιμούσε ότι τα παπούτσια του Jordan θα φέρουν πωλήσεις 3 εκατομμύρια σε 4 χρόνια.
όταν έγινε αυτό το slide, ο Τζόρνταν πουλούσε 3 εκατομμύρια, έφερνε 3 εκατομμύρια έσοδα κάθε 5 ώρες. Α, λάθος εκτίμηση. Αποθέματα για φυσικό αέριο. Πρόβλεψη για την Νορβηγία. Το 2011 υπάρχουν 83 τρίλιον κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Την πρόβλεψη είχε κάνει το US Energy Information Administration. 2 χρόνια αργότερα, 0 cubic feet. Από 83 τρίλιον, 0 cubic feet. Πάμε στην Κύπρο. 14 Σεβδόμου του 2017, το κοίτασμα Ονυσιφόρος εκτιμούσαν ότι ήταν 105 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρο. 2 μήνες αργότερα, η εκτίμηση έπεσε στο 1 τρισεκατομμύριο. Άρα από τα 105 πέσανε στο 1, με αποτέλεσμα το κοίτασμα να είναι μη εκμεταλλεύσιμο. Κάτι το οποίο είναι πιο πολύ γνωστό από το Agile είναι αυτό που λέμε Rolling Wave Planning. Τι σημαίνει Rolling Wave Planning? Σημαίνει ότι όσο προχωράμε μπροστά στο έργο, προγραμματίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά τα οποία είναι να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα κ.ο.κ. Το Agile, να ξέρετε, υπήρχε πιθανότητα σήμερα να το ξέρουμε σαν Rolling Wave Planning. Γιατί ουσιαστικά το Agile αυτό κάνει. Προγραμματίζει τα επόμενα sprints. Όσο προχωράμε μπροστά. Μισό λεπτό να σας δώσω κάτι στο chat. Πηγαίνετε λίγο στο chat να μου ανοίξετε ένα link. Μισό λεπτό να δώσω, να βρω το link καταρχήν. Πάτε λίγο στο chat και δοκιμάστε να ανοίξετε το link που σας έχω βάλει. Και πείτε μου αν ανοίγει. Ανοίξατε. Έχουν συνδεθεί 25 άτομα. Έχουν συνδεθεί 30 άτομα. Συνδέεται συνέχεια κόσμος. Συνδεθείτε, θα κάνω πάνω σε αυτό το αρχείο, θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις για estimations. Έχουν συνδεθεί 43 άτομα. Λοιπόν. 48, 50. Οι υπόλοιποι που είσαστε? Είσαστε 100 με τόσα άτομα. Οι υπόλοιποι και δεν συνδέονται. Βλέπω 200 άτομα. Λοιπόν, πηγαίνετε κάτω στο φύλλο που λέει περπάτημα. Πάτε στο φύλλο που λέει περπάτημα. Εντοπίστε, κατεβείτε προς τα κάτω να βρείτε το χώρο που έχω για να γράψετε αυτό που θα σας πω. Έχω βάλει την ημερομηνία, την ημέρα γέννησης. Οπότε όποιος έχει γεννηθεί στις 2 ενός μηνός, κατεβαίνει προς τα κάτω να γράψει, για να μην γράφουμε όλοι στο ίδιο. Εδώ μέσα έχω 31 ημερομηνίες. Οπότε κατεβαίνετε προς τα κάτω για να βρείτε την ημερομηνία σας. Και θέλω να μου γράψετε πόση ώρα περίπου ότι παίρνει το περπάτημα από το κτίριο του ΟΤΕ στο Μαρούσι μέχρι την κορυφή του Λυκαβητού. Δεν χρησιμοποιείτε ίντερνετ. Κάνετε εκτίμηση, ένα νούμερο και πατάτε enter. Ένα νούμερο και enter. Έχουν απαντήσει μόνο 2. Έχουν απαντήσει 5. Πάμε στο φύλλο που λέγεται περπάτημα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω στο Excel για να βρούμε το μήνα, τη μέρα που έχουμε γεννηθεί και γράφουμε ένα νούμερο πόσο εκτιμούμε ότι είναι το περπάτημα από το κτίριο στο Μαρούσι, από το κτίριο του ΟΤΕ στο Μαρούσι μέχρι τον Αγίου Γεώργιο στο Λυκαβητό. Κάποιος έχει βάλει 1, προφανώς θα έχει κάνει λάθος. Έχετε απαντήσει μόνο 24 άτομα. Βλέπω η μεγαλύτερη τιμή να είναι 180. Η μικρή τιμή κάποιος έβαλε, άσο, 3 λεπτά αποκρίνεται να είναι το περπάτημα. 3 λεπτά, δεν νομίζω. Έχετε απαντήσει 32. Ουσιαστικά τι βλέπουμε? Κάτι το οποίο πιθανώς να μην το έχετε ξανακάνει. Προσπαθείτε να κάνετε estimation και έχετε απόκληση. Βλέπω τώρα από 20 μέχρι 250 λεπτά. Πόσοι έχουν απαντήσει? Έχουν απαντήσει 37 άτομα. Άρα 37 άτομα συμμετέχετε στα σίγουρα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζω εγώ τη θεωρία μου. Αυτό το οποίο κάνατε, το λέμε one point estimation. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Πάμε να κάνουμε σπίτι γραφείο το πρωί. 3-point estimation. Τι σημαίνει 3-point estimation? Το λιγότερο χρόνο που έχω κάνει, τον περισσότερο χρόνο που έχω κάνει και το περίπου. Πάτε στο δεύτερο φύλλο που λέει σπίτι γραφείο. Πάτε στο δεύτερο φύλλο που λέει σπίτι γραφείο. Με την ίδια τεχνική και γράψτε στο περίπου πόση ώρα κάνετε σπίτι γραφείο. Θέλω 3 νούμερα. Το optimistic είναι ο λιγότερος χρόνος, το most likely είναι το πιο πιθανό και το pessimistic είναι ο χειρότερος χρόνος που έχετε κάνει. Θα πάω και εγώ να βάλω. Εγώ είμαι κάτω-κάτω 31. Εγώ κάνω από 7 λεπτά. Το συνηθισμένο μου είναι 18 και το pessimistic είναι 35. Για να δω πώς έχετε απαντήσει. Α, εδώ δεν τα μετράω όπως έχετε απαντήσει. Μπορώ να το μετρήσω βέβαια. Έχετε βάλει 19 άτομα. Εδώ τώρα δεν έχει έννοια να βγάλω μέσους όρους και τα υπόλοιπα. Γιατί η εκτίμηση που κάνετε, είναι για σας. Είναι για σας. Δεν έχει καμία έννοια για κάποιον άλλον. Λοιπόν, πάμε πίσω. Το one point estimation είναι ένα νούμερο. Όταν έχω 3-point estimation, σημαίνει ότι έχω εύρος εκτιμήσεων. Τη δεκαετία του 50 δημοσιεύτηκε κάτι και το οποίο λεγόταν Program Evaluation και Review Technique, η οποία ήταν μια τεχνική η οποία προσπαθούσε να υπολογίσει την αβεβαιότητα μέσα στις εκτιμήσεις και χρησιμοποιούσε ένα μαθηματικό τύπο ο οποίος έλεγε ότι αν σου δώσω pessimistic, optimistic και most likely, χρησιμοποιούμε αυτό το μαθηματικό τύπο για να βρούμε το expected. Αυτό ουσιαστικά ενσωματώνει μέσα και την αβεβαιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο άκρα, τη χαμηλή τιμή και την πάνω τιμή. Αυτό είναι το PERT, όπως λέγεται. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα σε ένα έργο. Έχω να κάνω 3 παραδοτέα, το α, το β και το σ. Και για καθένα από αυτά έχω optimistic, μέση τιμή και pessimistic. Το πρώτο θα δείτε να είναι από 1 έως 8 μήνες. Το δεύτερο είναι από 3 έως 18 και το τρίτο είναι από 5 έως 45. Και μου λέει το αφεντικό σας, πότε τελειώνει το έργο. Τι θα του πω? Εδώ το καλό σενάριο είναι, να τελειώσω όλα τα παραδοτέα μου στο χαμηλό χρόνο, δηλαδή σε 9 μήνες. Το καταστροφικό σενάριο είναι να τελειώσω στο χειρότερο, στο 65. Και το most likely σενάριο είναι να πιάσω τους μέσους όρους. Αν εφαρμόσω το PERT, μου λέει ότι θα πρέπει να πεις στο αφεντικό σου 27 μήνες. Γιατί κάνει το μαθηματικό τύπο με 4 φορές το μέσο όρο και βγάζει τα 3 νούμερα που βλέπετε δεξιά και αν τα θρήσω μου βγάζει το 27. Άρα αν έχω 3-point estimation από ιστορικά στοιχεία, μπορώ να χρησιμοποιήσω το PERT για να βρω την εκτίμηση του χρόνου. Πάμε σε κάτι άλλο. Όταν εκτιμούμε σε ένα έργο κάτι, εκτιμούμε σε διάρκεια ή εκτιμούμε σε δουλειά? Να σας δείξω επισκευές αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη όταν πετάνε τα κάνουν τακτικές συντηρήσεις. Αν είναι κάποιος εδώ από αεροπορία, ξέρει. Και υπάρχει το A-check, το B-check, το C-check και το D-check. Το A-check γίνεται σε ένα βράδυ, με 20 έως 50 ώρες effort. Το B-check θέλει 1-3 μέρες με 150 ώρες. Το D-check θέλει 2 μήνες με 50.000 ώρες. Παίζει ρόλο πώς εκτιμούμε. Πολλές φορές κάνουμε εκτίμηση σε διάρκεια, δηλαδή λέμε αυτό το παραδοτέο θέλει 20 μέρες για να γίνει, 20 days, χωρίς να ορίζουμε το effort. Όταν δώσω 20 μέρες χωρίς το effort, η εκτίμηση ουσιαστικά είναι άνευ αξίας. Είναι 20 μέρες με ένα άτομο full time ή με 100 άτομα full time. Τα εργαλεία project management προφανώς χρησιμοποιούν και τις δύο τεχνικές, αλλά οι πιο πολλοί από εμάς, πείτε μου εσείς, πάτε στο chat και γράψτε μου, τι κάνετε, effort estimation ή duration estimation? Κάποιος ψάχνει το link. Το link το βάζω πάλι στο chat. Για γράψτε μου τι κάνετε, effort estimation ή duration estimation. Οι δύο πρώτοι γράψαν effort. Μπράβο, effort. Είσαστε καλοί. Κάποιος λέει duration, effort. Και τα δύο. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
Λοιπόν, π.χ. θέλω να μεταφράσω ένα βιβλίο που έχει 15 κεφάλαια, 10 σελίδες στο κεφάλαιο. Κάθε σελίδα θέλει μία ώρα να τη γράψω και μία ώρα review και θέλει και δύο ώρες για να το εκτυπώσω. Εδώ, αν κάνετε τα μαθηματικά, είναι 302 ώρες. 302 ώρες. Πότε θα το τελειώσω? Εδώ θέλει 302 ώρες συνολικά. Το είναι το effort. 302 ώρες. Για να μπορέσω να βρω duration, θα πρέπει να ξέρω τα resources τα οποία δουλεύουν. Αλλιώς δεν μπορώ να βρω duration. Αν δουλεύει ένα άτομο, θεωρητικά είναι 2 μήνες. Αν δουλεύουν 15 άτομα και κάθε άτομο γράφει το δικό του κεφάλαιο, είναι εντελώς διαφορετικό το duration. Λοιπόν, επόμενο σημείο. Absolute ή relative estimations. Absolute estimation σημαίνει ότι αυτό θα μου πάρει 100 ώρες. Ή θέλω 100 μέρες για να το κάνω. Το νούμερο το οποίο γράψατε για να περπατήσετε από το Μαρούσι στο Λυκαβιτό ήταν absolute estimation. Δεκαετία του 40, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρηματοδότησε μία έρευνα για να δει πόσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει estimation και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνει estimation. Και χώρισε την ομάδα ερεύνης σε δύο κατηγορίες. Η μία ομάδα έκανε absolute estimation, πόση ώρα θες να πας γραφείο, τόσο. Η άλλη κάνει relative estimation. Relative estimation σημαίνει συγκρίνω με κάτι άλλο που ξέρω. Συγκρίνω με κάτι άλλο που ξέρω. Και τι βρήκαν σε αυτή την έρευνα? Βρήκανε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ καλύτερος να κάνει relative estimation από ότι να κάνει absolute estimation. Και αυτό το relative estimation το ονομάσανε τότε Delphi Technique. Αυτή την έρευνα την έκανε μια εταιρεία που λεγόταν RAND. Η οποία αυτή η τεχνική estimation, θα τη δούμε λίγο παρακάτω στο πώς κάνουμε estimation στο Agile, χρησιμοποιεί μια σειρά από τα μαθηματικά που λέγεται Fibonacci Series, για να συγκρίνει διαφορετικά πράγματα. Και το planning poker είναι μια γνωστή τεχνική που χρησιμοποιείται πάλι στο Agile για relative estimation. Κοιτάξτε λίγο αποτέλεσμα εδώ. Τι λάθη κάνανε αυτοί που κάνανε relative estimation. Θα το δείτε να είναι κοντά στο 0, συν πλην στο 0. Και τι λάθη κάνανε αυτοί οι οποίοι κάνανε εκτίμηση absolute estimation σε ώρες. Η πάνω γραμμή εδώ, η πάνω γραμμή είναι ώρες. Η κόκκινη γραμμή είναι points. Points σημαίνει relative estimation. Αν σας δείξω ένα relative estimation με ζωντανά. Στο relative estimation συνήθως χρησιμοποιούμε 6 μεγέθη. Είναι αυτό που λέμε το t-shirt sizing. Από extra small, small, medium, large, extra large και XXL. Για να εκτιμήσουμε πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε στο έργο μας. Σας λέω πιο πολύ χρησιμοποιείται στο Agile. Για να δω ποιος από εσάς χρησιμοποιεί relative estimation, αν χρησιμοποιεί κανείς relative estimation. Όποιος δεν χρησιμοποιεί, ας μην γράψει. Όποιος χρησιμοποιεί, ας γράψει. Relative estimation, κανείς? Yes. Βλέπω διάφορους εδώ γράφουν. Absolute, relative, yes. Yes. Όσοι κάνουν agile, πρέπει να κάνουν relative estimation. Πάμε σε άλλη προσέγγιση. Τέταρτο topic. Top-down ή bottom-up estimation. Τι σημαίνει top-down estimation? Θέλω να πάω διακοπές στη Λευκάδα 10 μέρες. Πόσο περίπου θα κοστίσει, έχοντας εμπειρία από άλλες διακοπές? Δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω αναλυτικά το κόστος. Ή θέλω να κάνω ένα report. Πόσο περίπου θα μου πάρει το report, χωρίς να το ψάξω να δω αναλυτικά το report είναι. Μία παρατήρηση στο estimation, ό,τι σας λέω, παίζει και για χρόνο και για κόστος. Απλώς εγώ εστιάζω στο χρόνο σήμερα, γιατί εγώ κοιτάζω το time management. Το παράδειγμα που είπαμε τη Λευκάδα ήταν να υπολογίσω το κόστος, top down. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα ποσό, σου λέει 3.000 ευρώ. Του λες πολύ ωραία. Αυτό είναι εύκολο, είναι γρήγορο, θέλεις κάποιον expert, δεν χρειάζεται να βρεις τι θα κάνεις τη Λευκάδα. Το bottom up σημαίνει ακριβώς το ανάποδο. Το bottom up σημαίνει ότι έχω κάνει planning, έχω βρει τα requirements, έχω φτιάξει το WBS. Κοιτάξτε λίγο ένα WBS που έχω εδώ, ένα ποδήλατο. Και δεν πάω στην κορυφή να υπολογίσω το χρόνο ή το κόστος. Πηγαίνω και εκτιμώ σε κάθε ένα από αυτά εδώ πέρα το τριγωνάκι.
και αφήνω τα εργαλεία του project management να ανεβάσουν τις εκτιμήσεις προς τα πάνω και να μου βγάλουν την κορυφή του έργου. Μισό λεπτό, γυρίζω πίσω. Εκτιμώ εδώ, εκτιμώ εδώ, εκτιμώ εδώ, εκτιμώ εδώ. Το εργαλείο θα μου πει πόσο διάρκεια θέλει ο μπαμπάς του με βάση τις σχέσεις τις οποίες υπάρχουν. Αυτό είναι παραδοσιακό project management. Άρα αν φτιάξω καρά το WBS, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω, να βρω χρόνο και κόστος στο χαμηλό επίπεδο, κάτω-κάτω. Πάμε στο Agile, το οποίο έχει backlog. Και τα backlog items του Agile είναι T-shirt sizing. Τι σημαίνει T-shirt sizing? Extra small, small, medium, large, extra large και το καθεξής. Εδώ πάρα πολλές φορές ζητάνε πότε θα τελειώσει αυτό το backlog, πότε θα αδειάσει. Έχει μέσα 300 items. Έχει 300 items. Κάποια είναι extra small, κάποια είναι small, κάποια large και το καθεξής. Όσο μεγαλύτερη είναι η φέτα εδώ, όσο μεγαλύτερη είναι η φέτα, τόσο περισσότερη δουλειά έχει το item. Αυτά που είναι στην κορυφή είναι μικρά, γιατί αυτά είναι για υλοποίηση. Οπότε είναι υποχρεωτικά μικρά, γιατί θα υλοποιηθούν. Στο Agile, για όσοι δεν το ξέρετε, χρησιμοποιούμε sprints, τα οποία έχουν μήκος μία, δύο ή τρεις εβδομάδες, και τα items τα οποία είναι στην κορυφή πρέπει να χωράνε μέσα στο sprint. Άρα υποχρεωτικά τα items που είναι στην κορυφή είναι μικρά. Εδώ θα δείτε ότι έχει γίνει κάποιο sizing. Μου λέει αυτό είναι 3. Εδώ αν έχω κάνει sizing όλα τα items, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να το κάνεις, τότε θεωρητικά έχω κάνει bottom-up estimation, θεωρητικά. Αν κοιτάζω το backlog χωρίς να έχω κάνει estimation και λέω ότι αυτό το backlog η ομάδα που έχω θέλει 2 μήνες να το αδειάσει, είναι top-down estimation. Άρα έχω bottom-up και top-down. Τώρα, στο bottom-up πρέπει να έχω σπάσει το έργο πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολλοί λένε ότι δεν αρκεί μόνο να φτιάξεις τα work packages, πρέπει να πας και κάτω από τα work packages και να φτιάξεις το how, δηλαδή να φτιάξεις αναλυτικά το τι δουλειά θα κάνεις με μεγάλη ακρίβεια και εκεί να πας να υπολογίσεις χρόνο και κόστος. Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης. Η λέξη task, τη χρησιμοποιείτε τη λέξη task? Για να ακούσω. Τη λέξη task τη χρησιμοποιείτε? Είμαι σίγουρος όλοι σας τη χρησιμοποιείτε. Η απάντηση είναι, σας έχω κακά νέα. Στο project management δεν χρησιμοποιείται αυτή η λέξη πλέον. Η λέξη task στο project management δεν χρησιμοποιείται. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Είναι κάτι που κρατάει 10 δευτερόλεπτα. Ανοίγω την πόρτα, αυτό είναι ένα task. Δεν κάνουμε τέτοιο planning στα έργα μας. Στο project management ανοίξτε το PIBOK, λέει φτάνω στο επίπεδο του activity, το οποίο το activity κανονικά έχει διάρκεια από 4 μέχρι 40 ώρες ή από 8 μέχρι 80 ώρες. Αυτός είναι ένας μπούσουλας για τα activities, να έχουν διάρκεια από 4 έως 40 ώρες σε μικρά έργα και από 8 έως 80 ώρες σε μεγαλύτερα έργα. Στο Agile που έλεγα πριν, μισό λεπτό να γυρίσω λίγο πίσω να πάω στο backlog. Στο backlog, τα user stories που έχω μέσα, τα user stories που έχω στο backlog, υπάρχει ένα, ας πούμε, best practice για το μέγεθος. Πόσο μεγάλο είναι ένα user story? Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στην πέτρα, αλλά κάποιοι λένε πρέπει να έχει διάρκεια από μισή μέρα έως 2 μέρες. Άρα πρέπει να είναι μικρό. Που σημαίνει αν έχω sprint μία εβδομάδα, να μπορώ να τελειώσω από 2,5 έως 10 user stories. Άρα μικρά user stories, μικρά user stories. Από μισή έως 2 μέρες. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Πάμε λίγο στο WBS. Το πιο διάσημο WBS που υπάρχει παγκοσμίως είναι της NASA. Η NASA έχει ένα document με 90 σελίδων, νομίζω, για να περιγράψει το WBS που έχει. Η NASA κατεβάζει το WBS σε επίπεδο 9. Σε επίπεδο 9, είπα λάθος, σε επίπεδο 7. Κατεβάζει τα παραδοτέα στο 7ο επίπεδο. Έχει την αρρύθμιση του έργου και κάθε παραδοτέο που βρίσκεται στο 7ο επίπεδο έχει πάνω τον κωδικό. Άρα αυτό εδώ πέρα γίνεται και κέντρο κόστους μαζί και εκεί πάνω γίνονται εκτιμήσεις και εκεί πάνω γίνονται οι αναθέσεις των παραδοτέων σε εξωτερικούς. Και επίσης
αυτό τον κωδικό του work package, το χρησιμοποιεί και πάνω στα τιμολόγια. Το χρησιμοποιεί και πάνω στα τιμολόγια. Έτσι ώστε να μπορεί να κάνει το cost control, να μπορεί να κάνει matching το τιμολόγιο το οποίο έρχεται με τα χρήματα τα οποία, πού θα πάνε τα χρήματα. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι εκτιμώ σε χαμηλό επίπεδο και αφήνω τα εργαλεία να ανεβούν πιο πάνω. Μικρό τρίγωνο, μπαμπάς, τροχή. Μικρό τρίγωνο, μικρό τρίγωνο, μικρό τρίγωνο. Το Microsoft Project θα μου δείξει την κορυφή. Άρα, ανεβαίνω από κάτω προς τα πάνω, αφήνω τα εργαλεία να μου δώσουν το τι συμβαίνει στο έργο. Να μου βγάλουν το critical path και να μου βγάλουν και το κόστος και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, υπάρχει στάνταρ του ISO για WBS, να ξέρετε. Είναι το 21511. Αυτό ήταν επικεφαλής της ομάδας που έγινε το πρότυπο. Εγώ ήμουν στην ομάδα, εκπροσωπούσα την Ελλάδα, τον ΕΛΟΤ. Και είναι η κλασική φωτογραφία που θα βλέπετε στο δικό μου background. Η ομάδα του ISO. Επίσης, όσοι είσαστε μέλη του PMI, κατεβάστε το WBS standard του PMI, το οποίο εξηγεί πώς πάω το έργο προς τα κάτω για να πάω να κάνω σωστά time και cost estimations στο χαμηλό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε στο agile estimations. Σας είπα προηγουμένως ότι με βάση αυτή την τεχνική που περιέγραψε η RAND δεκαετία του 40, έχει καθιερωθεί να γίνεται relative estimations από extra small έως XXL. Για να μπορώ να δω τι παράγει η ομάδα, τι παράγει μια ομάδα σε ένα sprint, πρέπει να πάμε να απεικονίσουμε με κάποιο αριθμό τι σημαίνει extra small και τι σημαίνει XXL. Αν πάμε λίγο σε βασικά μαθηματικά γυμνασίου και δημοτικού, υπάρχουν κάποιες σειρές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νούμερα. Από γραμμική σειρά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, από εκθετική σειρά, από οτιδήποτε. Η RAND τότε επέλεξε τη σειρά Fibonacci, η οποία σειρά Fibonacci είναι ο επόμενος αριθμός, που θα το δείξω εδώ, ο επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Άρα, το μικρότερο user story είναι ένα story point, το small είναι δύο story points, 1 και 2, 3, 3 και 2, 5, 3 και 5, 8, 8 και 5, 13. Άρα, να το κάνω λίγο. Το μικρότερο item στο backlog είναι ένα story point και το μεγαλύτερο είναι 13 story points. Άρα, ουσιαστικά, το μεγαλύτερο έχει 13 φορές περισσότερη δουλειά από ό,τι έχει το μικρό. Ένας φίλος που είναι στην Αμερική, που λέγεται Mike Cohn, έφτιαξε μία τράπουλα την οποία την πατεντάρισε, που δεν ήταν ακριβώς Fibonacci series, και πουλούσε την τράπεζα και έβγαζε χρήματα από την τράπουλα, η οποία λέγεται Planning Poker. Κράτησε μέσα το Fibonacci από το 1 στο 13, έβαλε κάποια νούμερα παραπάνω εκτός Fibonacci και κάποια νούμερα από κάτω πάλι εκτός Fibonacci και την έκανε πατέντα την τράπουλα για να την πουλάει. Αυτό είναι το γνωστό Planning Poker. Το έχει χρησιμοποιήσει κανείς το Planning Poker? Planning Poker κανείς? Τίποτα? Να σας δείξω το Mike. Κάπου είχαμε βρεθεί στην Αμερική και βγάζαμε φωτογραφίες. Για πάμε να δούμε κάποια items σε Agile τα οποία θα χρειαστεί να τα κάνουμε sizing. Έχω 6 φαγητά, τα οποία θέλω να δω ποιο είναι το extra small και ποιο είναι το XXL. Για να ακούσω ιδέες στο chat. Ποιο είναι το extra small? Κοιτάξτε τα λίγο. Είναι δύο φαγητά που γίνονται στο φούρνο, ένα ταψί μουσακά και μοσχάρι με πατάτες, και έχω 4 που γίνονται στο μάτι. Νερόβραστο σπαγκέτι, ρύζι με κοτόπουλο, ένα τηγανιτό αυγό και ελληνικός καφές. Νομίζω είναι εύκολο. Είναι εύκολο, ο ελληνικός καφές είναι το πιο απλό πράγμα. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι ένα story point. Είναι ένα story point. Είναι το μικρότερο φαγητό. Τι σημαίνει το ένα? Τίποτα. Είναι ένας αριθμός. Πηγαίνω και λέω μετά, ποιο είναι το μεγαλύτερο από αυτό? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που θέλει λίγο παραπάνω δουλειά? Μισό λεπτό να γράψει στο chat. Μισό λεπτό. Πείτε μου ποιο είναι το small. Ορίσαμε λοιπόν ότι ο καφές είναι το extra small. Άρα το F είναι το extra small. Ποιο είναι το small? Βλέπω πολλοί κόσμος γράφει το εψιλον. Όσοι παρακολουθείτε γράφετε το εψιλον. Ναι, ένα τηγανιτό αυγό. Ναι. Αυτό είναι το small. Έχει παραπάνω δουλειά από το extra small. Προφανώς έχει παραπάνω δουλειά. Πάμε λίγο παραπάνω. Ποιο είναι το επόμενο σε size?
επόμενο σε size μετά το αυγό. Μάλλον το σπαγκέτι. Yes, το σπαγκέτι είναι το επόμενο. Νερόβραστο σπαγκέτι είναι. Yes. Αν συνεχίσουμε το επόμενο. Μετά το σπαγκέτι λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί να κάνετε λάθος τώρα. Είναι το τι. Είναι το κοτόπουλο. Και πάμε στα δύο μεγάλα. Το μεγαλύτερο και το πιο μπελαλίδικο από όλα είναι ο μουσακάς. Άρα είναι το XXL. Και ένα ταψί, ένα κιλό μοσχάρι με 2 κιλά πατάτες είναι το XL. Άρα ουσιαστικά έχω πάει και έχω βάλει sizing στα φαγητά μου. Εδώ έχω βάλει και τα acceptance criteria, δηλαδή τι σημαίνει το μαγείρεμα του κάθε φαγητού, για να μπορέσω να κάνω σωστά το μαγείρεμα. Λοιπόν, κοιτάζοντας αυτά τα φαγητά, μισό λεπτό να δείξω και τα νούμερα, θα σας γράψω ένα φαγητό στο chat, στο οποίο θέλω να μου κάνετε sizing. Το φαγητό είναι μια σαλάτα με μαρούλι και τυρί τριμμένο. Το μαρούλι είναι σε σακουλάκι στο ψυγείο καθαρισμένο έτοιμο και το τυρί είναι τριμμένο στο ψυγείο, πάλι σε σακουλάκι. Και θέλω να βάλω σε ένα πιάτο μαρούλι, τυρί και λαδί. Κάποιοι βλέπω λένε, κάνω και μηδέν τώρα, καλά μηδέν δεν είναι, ναι, καλά μηδέν δεν είναι. Προφανώς δεν είναι μηδέν. Είπα, το μαρούλι είναι σε σακουλάκι καθαρισμένο. Το τυρί είναι τριμμένο σε άλλο σακουλάκι. Έχω 2 σακουλάκια στο ψυγείο. Θέλω να τα βγάλω, να τα ρίξω σε ένα πιάτο και να ρίξω πάνω λάδι. Τέλος. Είστε καλύτερα. Κάποιος λέει ενδεύτερον, κάποιος λέει ένα. Πάντως είναι χαμηλά. Είναι μεταξύ από ενδεύτερον μέχρι 2. Ωραία. Για να δούμε ένα λίγο πιο δύσκολο. Ένα γραμμάρια τηγανιτός γάβρος. Ο γάβρος είναι καθαρισμένος. 300 γραμμάρια γάβρος. Relative sizing. Με τι θα το ταιριάξετε. Αυτό τώρα που κάνω είναι planning poker, να ξέρετε. Με το σπαγκέτι. Κοντά είσαστε, ναι. Σίγουρα είναι μικρότερο από το ρύζι με το κοτόπουλο, δεν το συζητάμε. Και σίγουρα θέλει περισσότερο από το αυγό. Οπότε ναι, καταλήγουμε στο C. Το C το οποίο είναι το 3. Yes. Αυτό που κάναμε τώρα είναι το relative sizing. Συνεχίζουμε. Πάμε στο critical path. Μισό λεπτό να φέρω μπροστά μου το Microsoft Project. Έχω πάει σε ένα έργο εδώ πέρα και έχω βάλει κάποιες εργασίες να γίνουν, στις οποίες έχω βάλει σε όλες 16 εβδομάδες. 16, 16, 16, 16. Είναι σεριακές, που σημαίνει ότι όλες είναι critical. Αν πάω και κοιτάξω το tracking Gantt, θα μου τα δείξει. Μισό λεπτό να πάω στο view entire project. Θα μου τα δείξει και θα μου πει ότι όλα αυτά είναι κόκκινα. Αν πάω να προσθέσω από κάτω κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 40 εβδομάδες, μισό λεπτό να βάλω το W σωστά. Μου λέει αυτό είναι non-critical. Non-critical σημαίνει δεν καθορίζει πότε θα τελειώσει το έργο. Το critical path, για να το εντοπίζουμε με το network diagram. Έχουμε τα παραδοτέα μας ή τα activities. Βάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των παραδοτέων ή τα activities. Όπου δεν βλέπετε στο βελάκι κάτι γραμμένο, η σχέση είναι finish to start. Finish to start. Εδώ από κάτω είναι start to start. Αυτή είναι finish to finish. Εδώ είναι finish to start με καθυστέρηση 15 ημέρες ή 15 εβδομάδες. Πρέπει να ξέρω ποια είναι η μονάδα μέτρησης. Αν η μονάδα μέτρησης είναι μέρες, είναι 15 μέρες. Αν είναι εβδομάδες, είναι 15 εβδομάδες. Και με βάση αυτό, το εργαλείο υπολογίζει πότε θα τελειώσει το έργο. Βρείτε μου το critical path. Η μονάδα μέτρησης είναι εβδομάδες. Ό,τι νούμερο υπάρχει είναι σε εβδομάδες. Πείτε μου το critical path. Να δω αν είχατε καλό δάσκαλο. Νούμερο θέλω, δεν θέλω τη διαδρομή, νούμερο θέλω. Εδώ πρέπει να κοιτάξετε όλες τις διαδρομές από την αρχή μέχρι το τέλος, να δείτε ποια έχει το μεγαλύτερο μήκος, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το critical path.
Κάποιοι το βρήκαν, κάποιοι κάνουν λάθος. Αν το κοιτάξουμε, η διαδρομή που έχει το μεγαλύτερο μήκος είναι αυτή. Και γιατί είναι αυτή? Είναι 5 και 5, 10 και 5, 15 και 15 εβδομάδες που περιμένω, 30. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή που έχει 30 σε μήκος. Ψάξτε το, να το δείτε. Είναι η μόνη η οποία έχει 30. Μην ξεχάσετε αυτό. Αυτό σημαίνει finish to start, συν 15. Που σημαίνει, έχω κάνει μία παραγγελία κάτι, το F, και περιμένω 15 εβδομάδες να μου έρθει. Αυτό ουσιαστικά είναι. Είμαστε OK, 25. 25 δεν ξέρω τι είναι, Λευτέρη. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα διάγραμμα σε network diagram και σε διάγραμμα Gantt, το οποίο λέει ότι αυτό το έργο τελειώνει σε 10 ημέρες. Το α, το β και το σ αθροίζει 10, το d, το e και το f αθροίζει 3, άρα το critical είναι το πάνω, άρα αυτό καθορίζει το πότε θα τελειώσω και το κάτω τελειώνει στο τέλος της τρίτης μέρας. Αν πάω πίσω στο Microsoft Project και κάνω αυτό που έβαλα 100 εβδομάδες, 100 W, τι θα συμβεί? Ποιο θα γίνει κόκκινο? Έγινε κόκκινο αυτό, τα από πάνω γίνανε μπλε. Γιατί αυτό πλέον είναι το critical path. Το σβήνω αυτό για να γυρίσω το έργο πίσω. Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα, όταν το έργο, όταν το critical path, έχουμε 20 λεπτά ακόμη, όταν το critical path ξεπερνάει τη διάρκεια που πρέπει να τελειώσουμε το έργο, ξεπερνάει τον περιορισμό που μου έχει δώσει κάποιος, τότε εκεί πρέπει να κάνουμε μείωση διάρκειας, να μειώσουμε τη διάρκεια του έργου. Εδώ θα είτε 4 τεχνικές οι οποίες μειώνουν τη διάρκεια των έργων. Αυτές είναι οι 4 τεχνικές. Το πρώτο είναι κάνω πράγματα παράλληλα. Ενώ τα είχα σειριακά, πηγαίνω και τα κάνω παράλληλα εφόσον μπορώ. Αν δεν μπορώ, δεν παίζει το fast track. Δεύτερον, προσθέτω ανθρώπους, προσθέτω βάρδιες, υπερορίες και Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι το crashing. Ρίχνω περισσότερο κόσμο όπου μπορώ, στο critical path εννοείται, για να μπορέσω να μειώσω τη διάρκεια και αυτό αυξάνει το κόστος. Και τα δύο τελευταία, τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει η ομάδα διοίκησης έργου, πρέπει να αποφασίσει ο sponsor. Να κόψω ποιότητα και να κόψω φυσικό αντικείμενο. Αυτές είναι οι 4 τεχνικές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για να μειώσω τη διάρκεια ενός έργου. Τώρα, τι κάνετε από όλα αυτά? Πιθανώς θα τα κάνετε όλα. Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να ζητήσει καμία έγκριση ο project manager από κανέναν, η ομάδα έργου βασικά, είναι το fast track. Αν εγώ τα έχω βάλει σιδηρόδρομο αυτά που κάνω, και κακώς τα έχω βάλει σιδηρόδρομο και μπορώ να τα κάνω παράλληλα, δεν χρειάζεται να ενημερώσει κανέναν. Το κάνεις. Ούτε το κόστος αυξάνει, ούτε τίποτα. Πας και τα κάνεις παράλληλα. Λοιπόν, έρχεται το αφεντικό και λέει, πόσο θα μας πάρει, πότε θα τελειώσει το έργο αν προσθέσουμε 2 άτομα? Του λέει ο άλλος, βάλε ένα μήνα για εκπαίδευση, βάλε ένα μήνα για extra complexity, βάλε και ένα μήνα για το δράμα τους, για να αντιμετωπίσουμε το δράμα τους. Λέει, αλλά του λέει, άμα συμβαίνουν όλα αυτά, του λέει ναι. Τα 2 άτομα του λέει είναι τόσο χρήσιμα, όσο χρήσιμη ήταν αυτή η συνάντηση. Το να πάω να προσθέσω κόσμο στο έργο, τελευταία στιγμή, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μειώσει τη διάρκεια του έργου. Καθόλου σίγουρο. Υπάρχει περίπτωση να την αυξήσει. Επειδή είναι το interactions μεταξύ των ανθρώπων, το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Και πάμε στο Monte Carlo. Τι σημαίνει Monte Carlo? Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Monte Carlo. Υπάρχουν διάφορα software Monte Carlo, τα οποία προσπαθούν να με βοηθήσουν να βρω τη διάρκεια του έργου όταν έχω 3-point estimation. Μισό λεπτό να δείξω το παράδειγμα και να το δείξουμε στο project. Ας υποθέσω ότι έχω ένα έργο και έχω τις σχέσεις μεταξύ των παραδοτέων. Και σε κάθε ένα από τα κουτάκια, ας κοιτάξω το ένα, αυτό είναι ένα παραδοταίο, το ένα έχει optimistic 10, expected 15 και pessimistic 20. Όταν έχω 3-point estimation, δεν υπάρχει critical path. Γιατί? Δεν είναι deterministic, είναι απόεως. Αν θέλω να μετατρέψω τα 3-point estimation με βάση το μαθηματικό τύπο του PERT, ο οποίος είναι pessimistic, optimistic 4 φορές ο μέσος όρος δια 6, no problem, δεν χρειάζομαι Monte Carlo. Αν θέλω να κρατήσω αυτές τις διάρκειες, τότε χρειάζομαι software, να δείξω λίγο
τα διάφορα software που υπάρχουν. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Μπαρμπεκάνα σήμερα. Είναι εδώ ο Κυριτόπουλος. Κυριτόπουλος, είσαι εδώ. Κυριτόπουλος. Ακούει ο Κυριτόπουλος. Μπαρμπεκάνα, Crystal Ball. Εδώ είναι ο Κυριτόπουλος από ό,τι βλέπω. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Κυριτόπουλος. Ναι. Σύσταση του Κυριτόπουλου το Μπαρμπεκάνα. Λοιπόν, το at-risk της Palisade, το Simulate, το Petrel, όλα αυτά είναι software τα οποία κάνουν Monte Carlo. Και τι κάνει το Monte Carlo? Του λες τι κατανομές θα χρησιμοποιήσει και πηγαίνει και τρέχει το μαθηματικό μοντέλο και σου βγάζει probabilities. Και σου λέει με βάση αυτά που μου έδωσες, η πιθανότητα να τελειώσεις κάτω από 277 ημέρες είναι 0. Και σίγουρα θα τελειώσεις κάτω από 362 ημέρες. Αν ουσιαστικά τρέχει το μαθηματικό μοντέλο πάρα πολλές φορές και μπορείς να του πεις πόσες φορές θα το τρέξει και να σας δείξω Monte Carlo, ένα output από cost estimation. Γιατί αυτό το οποίο σας λέω εγώ Monte Carlo για χρόνο είναι ακριβώς το ίδιο για το κόστος. Αν στα κόστη έχω 3-point estimation, δεν υπάρχει κόστος στο έργο. Το κόστος είναι από έως. Εδώ λέει ότι το μοντέλο το έχει τρέξει 40.000 φορές. 40.000 φορές. Έχει βρει το χαμηλότερο κόστος στα 17.220, το μέσο κόστος στα 18.800 και το highest cost στα 18.808. Εντάξει. Και με βάση αυτό θα πρέπει εσύ να καταλάβεις ότι το κόστος του έργου θα σου πάει από εδώ έως εδώ. Γιατί? Γιατί με βάση προηγούμενη εμπειρία που έχεις, έχεις το 3-point estimation και την υλοποίηση του έργου σου. Δώστε μισό λεπτό να πάω στο... Πηγαίνω στο Microsoft Project. Πάω στο Microsoft Project. Πόση ώρα έχουμε ακόμη? Ναι. Πάω στο Microsoft Project και ανοίγω το Μπαρμπεκάνα. Απλώς δείχνει πολύ μικρό. Δείχνει πολύ μικρό το interface. Εδώ μέσα θα δείτε τις τέσσερες εργασίες τις οποίες έχω βάλει. Έχω βάλει άδειες, εξκαφές, σκελετός και εσωτερικό κτηρίου. Το one point estimation είναι 16 εβδομάδες. Αν πάω και κάνω κλικ στις άδειες και πάω δεξιά, θα δείτε ότι έχω 3-point estimation. Έχω 12 εβδομάδες έως 20 εβδομάδες με πιο πιθανό τις 16 εβδομάδες. Εδώ η κατανομή είναι κανονική. Είναι από 12 έως 20. Το 16 το έχει διαβάσει από αριστερά. Έχω πάει στις εξκαφές και του λέω ότι είναι από 14 έως 18, με μέσο όρο το 16. Αυτό ισχύει σε όλα. Όταν λοιπόν πάω και βάλω τα 3-point estimation, μπορώ να πάω στα γραφήματα και να του πω δείξε μου σε παρακαλώ το γράφημα του έργου και μου λέει βεβαίως. Αυτό το έργο έχει πιθανότητα 0 να τελειώσει κάτω από 57 εβδομάδες και σίγουρα θα τελειώσει κάτω από 76 εβδομάδες. Και μπορώ να κινηθώ μέσα σε κάθε μία από τις εργασίες που έχει για να μου δείχνει τι. Πώς κινείται κάθε μία από τις εργασίες. Τι πιθανότητα έχω να τελειώσω κάτω από 12 ή πάνω από 20. Αυτή η εργασία την έχω βάλει εγώ ελάχιστο 12, μέγιστα 20 και μου δείχνει αυτό το αποτέλεσμα της κατανομής. Αυτό λοιπόν είναι το Monte Carlo. Για να ακούσω ποιος χρησιμοποιεί Monte Carlo. Αυτά είναι για την NASA. Μπράβο Δημήτρη, για την NASA όντως, έχεις δίκιο. Ναι, είναι μία μέθοδος όμως. Όταν το έργο έχει πάρα πολλά χρήματα μέσα και δεν μπορώ να καταλήξω πόσο είναι το κόστος του έργου και έχω 3-point estimation, ας κάνω save, μην το χάσω, γιατί θα το ψάχνω μετά. Λοιπόν, ναι, είναι για την NASA όντως. Και πάμε λίγο στο τελευταίο πριν κλείσω. Φεύγω από το Monte Carlo και πάμε σε προβλέψεις. Πάμε σε προβλέψεις, σε projection και σε predictions. Πότε τελειώνει το έργο και καλούμαστε να κάνουμε projection, prediction. Κοιτάξτε ένα prediction το οποίο έχει κάνει ένας νομπελίστας. Το 1998. Τι πρόβλεψη έκανε αυτός? Ότι μέχρι το 2005 η αξία του ίντερνετ θα είναι μικρότερη από την αξία του fax. Πόσο μέσα έπεσε στην πρόβλεψη? Για να ακούσω. Η απάντηση είναι καθόλου μέσα δεν έπεσε στην πρόβλεψη. Τώρα, αν πάμε
στο παραδοσιακό project management, ο τρόπος για να κάνουμε projection, πότε θα τελειώσει το έργο και με τι κόστος θα τελειώσει το έργο, υπάρχουν διεθνή πρότυπα. Υπάρχει το ISO 21508 για Earth Value Management και το standard του PMI για Earth Value Management. Υπάρχουν δύο standards. 21508, σημειώστε το. PMI. Στο standard του PMI, στη βασική ομάδα ήταν ο Πάνος ο Χατζιπάνος, δεν ξέρω αν είναι εδώ, και σαν expert στο review ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κυριτόπουλος. Εντάξει. Άρα, είχαμε σημαντική ελληνική παρουσία στο standard. Και προφανώς χρησιμοποιεί μαθηματικούς τύπους όπως είναι το CPI και το SPI για να πάει να κάνει το estimated completion. Αυτή είναι η μαθηματική τύπη που υπάρχουν. Δηλαδή για να υπολογίσω το κόστος πότε θα τελειώσει, ο απλός μαθηματικός τύπος είναι budgeted completion via CPI. Και ο αντίστοιχος duration via SPI είναι να υπολογίσω το χρόνο. Το Agile είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση. Στο Agile χρησιμοποιούμε κάποια διαγράμματα τα οποία λέγονται burn down. Εδώ αυτό που θα σας δείξω τώρα έχει τελειώσει το έργο, οπότε δεν τίθεται θέμα πρόβλεψης. Και μας δείχνει πόσα story points ήταν remaining, πόσα story points ήταν remaining και πώς πήγε. Εδώ τελειώσανε λίγο πιο πριν. Η μπλε γραμμή είναι πότε τελειώσαν. Πάμε σε ένα διάγραμμα το οποίο είναι την ώρα της εξέλιξης. Εδώ το backlog έχει ξεκινήσει με 500 story points και είμαστε στη βδομάδα 9, που σημαίνει έχουμε τρέξει 8 sprints. Και λέει τώρα πότε τελειώνουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε projection. Καταρχήν, αφού τελειώσαμε 260 story points, έχουμε 240 υπολοιπόμενο. Αν βρούμε το μέσο velocity, δηλαδή ποια ήταν η μέση ταχύτητα μέχρι εδώ και κάνουμε τη διαίρεση και βάλουμε και λίγο κανονική κατανομή και στατιστική. Εδώ το σίγμα της κατανομής είναι 1. Οπότε κάνει projection 17 sprints με συν πλην 3 σίγμα. Λέει ότι η καλύτερη μου είναι να τελειώσω σε 14 sprints, η χειρότερη μου να τελειώσω σε 20 sprints. Άρα είναι projection πότε θα τελειώσουμε. Αυτό είναι το projection το οποίο γίνεται στο Agile, βέβαια με το σκεπτικό ότι το backlog δεν θα αλλάξει. Γιατί αν αλλάξει το backlog, αλλάζει και το estimation. Κάποια άλλα διαγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο Agile για projections είναι τα burn-up charts. Τα burn-up charts δείχνουν και το τι είχε το backlog μέσα και πώς εξελίχθηκε, story points πάντοτε, και πώς υπολογίζαμε να πάμε, είναι η μπλε γραμμή το πώς υπολογίζαμε να πάμε, η κόκκινη είναι πώς πηγαίνουμε, είμαστε εδώ, από εδώ και μετά κάνει projection. Η καφέ γραμμή που βλέπετε εδώ είναι projection. Όταν αυτές οι δύο γραμμές ενωθούν, τότε έχω φτάσει στο τέλος του έργου. Λοιπόν, closing. Τα έργα έχουν προβλήματα, να ξέρετε. 70% των έργων έχει πρόβλημα. 30% τελειώνει όπως το είχαμε υπολογίσει. Δεν τελείωσα, Σπύρο. Γιατί μου κλείψε την οθόνη. Α, όχι, νόμιζα ότι μου κλείψε την οθόνη. Sorry. Λοιπόν, μόνο 3 στα 10 έργα τελειώνουν μέσα στο τρίγωνό τους. Το 20% των έργων σκοτώνεται, δεν τελειώνει ποτέ και το 50% έχει υπερβάσεις χρόνου και κόστους. Όσο καλύτερη δουλειά κάνουμε στο project management, τόσο βελτιώνουμε αυτά τα νούμερα. Θα σας δείξω ένα σχήμα το οποίο είναι σύγκριση, είναι κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιεύει το Studies Group. Studies Group είναι μια εταιρεία στην Αμερική η οποία κρατάει ιστορικά στοιχεία έργων από το 1990-92, αν θυμάμαι καλά, και πουλάει στοιχεία. Αυτοί πουλάνε στοιχεία, πουλάνε reports, όπου μέσα βλέπεις αποτυχίες, ανακατηγορίες. Εδώ συγκρίνει αποτυχίες παραδοσιακών έργων, δηλαδή έργα. Μία παρατήρηση, η Studies Group έχει έργα technology μέσα. Δεν έχει υποδομές, δρόμους, αεροδρόμια, γέφυρες και τέτοια. Έχει technology, process re-engineering, όχι έργα υποδομών. Υπάρχουν άλλοι που εκτιμούν έργα υποδομών. Αυτό που σας έδειξα στην αρχή με το βιβλίο, με τα mega projects, με τις αποτυχίες, ήταν όλα έργα υποδομών. Τι λέει λοιπόν η σύγκριση. Στα παραδοσιακά αποτυγχάνει το 29%, στα agile αποτυγχάνει το 9%. Στα παραδοσιακά αποτυγχάνει το 14%, στο agile το 42%, άρα 3 φορές καλύτερο. Και στα προβληματικά καθυστερήσεις περίπου το ίδιο νούμερο.
Άρα, με λίγα λόγια, οι agile προσεγγίσεις δίνουν περισσότερες πιθανότητες. Για να πετύχει κάτι, μισό λεπτό να δείξω το βιβλίο που σας έδειξα στην αρχή. Αυτό το βιβλίο σας προτείνω. Πούντο το βιβλίο, δεν βρίσκω το βιβλίο. Ναι, ψάχνω να βρω το βιβλίο τώρα και δεν βρίσκω το βιβλίο. Δεν πειράζει. Είναι το βιβλίο με τα προβλήματα, yes. Αυτό που το έχει γράψει ο Ben Flubio. Αυτά είναι όλα mega projects και νομίζω mega project. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Χατζιπάνος να γράψει τον ορισμό. Νομίζω είναι πάνω από 500 εκατομμύρια. Πάνω από 500 εκατομμύρια. Και είναι όλα έργα υποδομών αυτά. Δεν υπάρχουν έργα τεχνολογίας εδώ μέσα. Όπου βλέπετε τα νούμερα πάνω από 100 εκατομμύρια. Ένα μπίλιον. Ένα μπίλιον είναι πάνω τι είναι. Δεν βλέπω τα μηδενικά. Κάτι έγραψε πάνω, δεν τα βλέπω. Λοιπόν. Πάνω από ένα μπίλιον. Άρα είναι πάνω από ένα μπίλιον. Άρα είναι έργα τα οποία είναι πάνω από ένα μπίλιον. Και βλέπετε από δεξιά τα ποσοστά επιτυχίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ έφτασα στο τέλος. Όποιος θέλει ερώτηση, μπορεί να γράψει στο chat. Πάνη, σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Μας κράτησες όλους ζωντανούς. Είχαμε πάνω συνεχώς πάνω από 210 είχες στην τάξη σου. Και είμαστε από καθηγητές του Πολυτεχνείου και mega managers μέχρι νέους συναδέλφους. Είμαστε από Cascade μέχρι Agile και περάσαμε υπέροχα και μας κράτασες όλους engaged. Thank you. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι συνήθως αποτυγχάνουμε στις προβλέψεις. Τα έργα δεν αποτυγχάνουν ποτέ. Διότι τα έργα ολοκληρώνονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και δίνουν τα objectives τους. Αυτό το οποίο αποτυγχάνουμε είναι οι προβλέψεις και αποτυγχάνουν για πάρα πολλούς λόγους. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αυτά δεν είναι για την NASA. Είναι για την NASA μόνο εάν εμείς τα θεωρούμε για την NASA. Και κατά την άποψή μου, ό,τι ξέρουμε πρέπει να το βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Πάντως, η σημερινή σου ομιλία ήταν καταπληκτική. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα πριν κλείσουμε. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε τον Γιώργο Κυριακίδη για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και να μιλήσουμε για το budget και για το budget control. Budget και χρόνος είναι παντρεμένα πράγματα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω ότι αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σφιχτή παρουσίαση του Φάνη μετά από λίγη ώρα ή το αργότερο αύριο θα μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και να την ξαναπαρακολουθήσετε με την ησυχία σας και με το δικό σας ρυθμό. Στο email σας έχει έρθει στα μέλη του PMI, έχει έρθει στο email τους μία πρόσκληση από το PMI για να συμπληρώσουν ένα satisfaction survey. Θα ήθελα να μην το πετάξετε το email. Ανοίξτε το, είναι 5 λεπτά. Πείτε και κανένα καλό λόγο για το Navigating Project Management Essentials. Πείτε ένα καλό λόγο και για τις άλλες δουλειές που κάνουμε στο PMI. Θα μας δώσει μεγάλη ενθάρρυνση. Αυτά ήθελα να σας πω. Τα μέσα επικοινωνίας μας είναι αυτά. Μπορείτε να μπαίνετε στο pmigreece.org και να βλέπετε όλες μας τις εκδηλώσεις και όλα μας τα νέα. Επικοινωνούμε από το LinkedIn, από το Twitter, από το Facebook. Η Χριστίνα, η Κόλια κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλα τα social media. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Σας περιμένουμε την άλλη Τετάρτη με τον Γιώργο Κυριακίδη για budget control, budget management. Να είστε καλά. Καληνύχτα, Φάνη. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα.